Και αμέσως πηγαίνουμε στη Σύρο, όπου έχουμε στη γραμμή μας τον κύριο Μιχαλόπουλο, τον Χρήστο, ο οποίος ως διευθυντής δευτεροβάθμιας, του Γραφείου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, θα μας δώσει μια πρώτη εικόνα, μια γενική εικόνα, το πώς πήγαν φέτος οι μαθητές στην, στις πανελλαδικές εξετάσεις. Καλησπέρα. Χαίρετε. Τι κάνετε, καλά είστε? Καλή ακρόαση σε όλους σας, ναι, εκεί πέρα. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Είμαι πολύ χαρούμενος αρχικά που σ' ακούν οι κόδοι με από την Άξο, γιατί είναι πάρα πολύ, είναι συνταρακτικά όμορφα τα νέα για την Άξο. Πήγαν καταπληκτικά οι μαθητές μας εκεί πέρα. Ναι. Και στην Τραγέα και στην χώρα κάτω. Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Γενικά όμως μπορώ να πω ότι έχουμε μια μικρή άνοδο στις ιατρικές και φαρμακευτικές σχολές. Ναι. Με τις φετινές έτσι βάσεις. Και μάλιστα πτώση, αυτό είναι το πρωτοφανές, έτσι, πτώση στα παιδαγωγικά τμήματα, αυτό το σχετικά να πω. Μάλιστα. Κάπου 105.000 ήταν, 508 νομίζω η... Η γενική που ήταν σε όλη την... Και 72.973 οι εισακταίοι. Έχουμε σημαίνει... 2.000 παραπάνω, ναι, εισακταίος φέτος. Έχουμε 2.000 παραπάνω εισακταίος, κάτι πυροσβεστικά τμήματα που υπήρχαν κλπ. Κάπου 2.000 εισακταίοι φέτος. 7 στους 10 ουσιαστικά μπήκαν στο πανεπιστήμιο. Ναι, ναι. Χοντρικά. Επίσης να πω ότι χθες ήταν πολύ μεγάλο και έντονο το ενδιαφέρον των υποψηφίων, mm-hmm, που έθεσε εκτός λειτουργίας την ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας και αρκετοί μαθητές είδαν τα αποτελέσματα στα σχολεία τους. Από τις 10 και 5 περίπου είχαμε πάρει από το Υπουργείο Παιδείας εμείς τα αποτελέσματα και τα αμέσως τα στείλαμε στα σχολεία, όπου εκτυπώθηκαν και αναρτήθηκαν. Μάλιστα. Στα σχολεία των κυκλάδων. Μάλιστα μπορώ να πω ότι πέρυσι ήταν λίγο λιγότεροι επιτυχόντες. Φέτος είναι αρκετά περισσότεροι επιτυχόντες. Mm-hmm. Και μάλιστα είχαμε σε όλες τις σχολές αναλόγως έτσι επιτυχίες. Και γενικά τα σχολεία μας, ασχέτως αν είναι στα μικρά κυκλαδονήσια έτσι γυμνάσια με ηλικιακές τάξεις, είτε σε μεγάλα λύκεια όπως είναι τη Σύρο, τη Νάξο, έτσι της Άνδρο επάνω και στην Σαντορίνη, είχαν αρκετά πολλές επιτυχίες, ας πούμε, και να πω κατά προτεραιότητα ότι είχαμε επιτυχίες αρκετές σε ιατρικές σχολές, έτσι, ναι, είχαμε στο Πολυτεχνείο επιτυχίες που και εσείς είδατε τα ονόματα των παιδιών. Τα είδαμε και μάλιστα θα σου κάνω μια έκπληξη, την οποία θα την έχεις όμως αύριο. Προσπαθούμε εδώ, δεν ξέρω πόσο εύκολο είναι, για σένα μπορεί να είναι πιο εύκολο και στο γραφείο, να κάνουμε μια ανθρωπογεωγραφία λίγο πολύ, το πώς κινήθηκαν οι μαθητές. Δηλαδή, ναι, ανά νησί περίπου πώς πήγαμε σε επίπεδο σχολών και κυρίως και ποιες ήταν οι προτιμήσεις όσον αφορά τα πανεπιστήμια. Δηλαδή, κατά πόσον προτίμησαν το Πανεπιστήμιο Κρήτης, το Πανεπιστήμιο του Αιγαίου ή κάποια πανεπιστήμια που ήταν στη Βόρεια Ελλάδα. Προσπαθούμε δηλαδή από το πρωί να φτιάξουμε ένα τέτοιο χάρτη, να μπορέσουμε να το στείλουμε αύριο και να τον έχεις. Δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να σε βοηθήσει, αλλά είναι νομίζω σημαντικός για να δούμε δηλαδή πώς επιλέγουν. Στην ιστοσελίδα της διεύθυνσης να το αναρτήσουμε. Ωραία, αν μπορούμε, μπορείτε να ελέγξετε και εσείς να κάνετε μια, έτσι, ένα έλεγχο να δείτε. Να πω όμως ότι είναι άσχημο, άσχημο, ναι, αρκετά, το ότι έχουμε μια πτώση έτσι των βάσεων στα παιδαγωγικά τμήματα. Αυτό που οφείλεται. Αυτό οφείλεται συνήθως στο ότι δεν υπάρχει ο διορισμός που περίμεναν παλιότερα, έτσι, ναι, οι υποψήφοι των παιδαγωγικών τμήματων, τελείωναν στις παιδαγωγικές σχολές. Και από εκεί και πέρα βρίσκαν αμέσως και διορισμό. Σχεδόν πριν, πριν ορκιστούν τώρα δεν σχεδόν. Υπάρχει. Έχουν σταματήσει οι διορισμοί. Αυτό είναι ένα σύνθετο πρόβλημα. Ναι. Έχουν, το Υπουργείο Παιδείας ανήγγειλε βέβαια ότι το 2017 θα γίνουν κάποιοι διορισμοί έτσι, εκπαιδευτικών. Αλλά δεν υπάρχουν τώρα διορισμοί. Έχουμε κάπου 3 χρόνια να ανανεωθούν οι εκπαιδευτικοί στα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας. Μάλιστα. Αντίθετα στις... στο ότι... ναι, αντίθετα στις ιατρικές ή στα οικονομικά, γιατί έχουμε αυτή την αύξηση? Οι ιατρικές πάντοτε έχουν δυνατότητες για αυτούς οι οποίοι τελειώνουν τις σχολές. Δηλαδή μπορεί κάποιος που τελειώνοντας την ιατρική δεν βρει δουλειά στην Ελλάδα να πάει να δουλέψει και έξω και με καλύτερο μισθό κλπ. Ναι. Μετά είναι ένα πτυχίο αρκετά ισχυρό, ήταν, είναι και παραμένει αρκετά ισχυρό το πτυχίο. Και γενικά ακούγεται με σχόλια ευμενία, ας πούμε, και στους γονείς. Στο κοινωνικό περίγυρο. Οικογενείς μας, ναι, ας πούμε, το ότι πέτυχε το παιδί μου στην ιατρική. Το θεωρούν το υψηλότερο σημείο. Ενώ αντιθέτως,
τα προηγούμενα χρόνια ήταν και οι σχολές πολιτικών μηχανικών αρχιτεκτόνων κλπ. Όπως έχει υποχωρήσει η δόμηση στην Ελλάδα, δεν έγινε και τόσο ζηλευτό το θέμα να δώσω στην ιατρική, λένε φέτος, αλλά δεν ήταν τόσο ζηλευτό να γίνει και στις άλλες σχολές. Έτσι, να γίνω αρχιτέκτονας ή να μπω στο Πολυτεχνείο δηλαδή. Ναι, αυτό υπάρχει. Από ό,τι φαίνεται δηλαδή, από στατιστικά στοιχεία που προκύπτουν και... Μάλιστα. Και μαζί μου, κύριε Μιχαλόπουλο, έχω και τον Γιώργο τον Λογοθέτη, ο οποίος θέλει να σας κάνει μια ερώτηση. Καλησπέρα και από μένα, κύριε Μιχαλόπουλε. Έχετε να αναφέρατε την αρχιτεκτονική, στην οποία φέτος είχε το εξής παράδοξο, ότι υποψήφιος με 19.998 μόρια, παρακαλώ, δεν εισήχθη στη σχολή. Ναι, αυτό υπήρχε. Λόγω των ειδικών μαθημάτων, βέβαια. Αλλά... Ανέβηκαν, αλλά υπάρχουν και ειδικά μαθήματα. Ακριβώς, ναι. Αλλά και η αρχιτεκτονική ειδικά είναι περισσότερο γενικού χαρακτήρα. Ας το πούμε, περιέχει και την έννοια του θελότεχνου μέσα και ανθρώπου ο οποίος ασχολείται και με κατασκευές άλλης μορφής και με ιδιαίτερα στοιχεία. Οπότε δεν μπορούμε να το βάλουμε αποκλειστικά μόνο σε κατασκευαστικό ενδιαφέρον, ας πούμε, και οτιδήποτε σχετικό. Αλλά υπάρχουν παιδιά τα οποία δεν είναι αποκλειστικά αρχιτεκτονική, δεν τους ενδιαφέρουν τα άλλα. Μα γι' αυτό λέω, φανταστείτε ένα... Η αρχιτεκτονική ανεβαίνει ίσως και αναλόγως με την κίνηση που έχει των υποψηφίων μπορεί να πάρει και παραπάνω αυτά εδώ. Βέβαια δεν μπορούμε να βγάλουμε και ασφαλείς εκτιμήσεις από μια περίπτωση μιας σχολής, γιατί συνήθως οι νέοι μας έχουμε τις προπτικές και τις οπτικές που αυτοί βάζουν. Ναι, σωστά. Ναι. Θέλω να σας ρωτήσω... Να σας πω από την άλλη μεριά. Ναι. Έπεσε κατά 4.000 μόρια, από ό,τι ξέρω, στο πολιτικό μηχανικό ΤΑΦΕ του ΤΕΗ Θεσσαλίας έπεσαν οι βάσεις κατά 4.000 μόρια, λέει. Ενώ είχε 8.000 πέρυσι παράδειγμα, φέτος πήγε στο 4.000. Απαξία, ας το πούμε. Απαξίωση πλήρη, ναι, του ναι. Τμήματος. Εντάξει, αυτά παίζουν και η εποχή μας, επειδή περιέχεται την έννοια της κρίσης και είναι ρευστά τα πράγματα κλπ. Και επίσης να σας πω, υπάρχει και μια μεγάλη μερίδα μαθητών οι οποίοι προφανώς μπορεί να μην κατέκτησαν την θέση που ήθελαν ή σκέφτονταν ή συζητούσαν με τους δικούς τους ή με τους οικογενείς τους και αυτά. Αλλά μπορεί να ξαναδώσουν και τον χρόνο από αυτούς που τελείωσαν φέτος. Ναι, υπάρχει ένα παράδειγμα στο οποίο ο μαθητής ο οποίος έπιασε τα 18.000 μόρια δεν μπήκε πουθενά γιατί πολύ απλά είχε βάλει μόνο τις ιατρικές σχολές. Το οποίο ακούγεται λίγο τρελό βέβαια, αλλά είναι η επιλογή που κάνει ο καθένας. Να σας ρωτήσω κάτι άλλο. Έχετε κάποια εικόνα πώς κινήθηκαν οι μαθητές των μικρότερων Κυκλαδονησιών στα Κυκλαδικά νησιά? Δηλαδή τα ποσοστά επιτυχίας, δηλαδή σε λιγότερο ευνοούμενες, ας πούμε έτσι, περιοχές. Συνολικά από ό,τι ξέρω είναι γύρω στους 470 μαθητές που πέτυχαν στις Κυκλάδες γενικά. Ναι. ΑΗ και ΑΤΕΗ. Ναι. Έτσι, καθώς επίσης εδώ δίνουν στις Κυκλάδες, δίνουν και στην ΑΕΝ, Σχολή Εμπορικού Ναυτικού που είναι, εντάξει. Ναι. Και στις υπόλοιπες σχολές που υπάρχει έτσι το μηχανικό. Ναι, γιατί είχαμε κάποιες μικρές επιτυχίες και σε αυτά, γιατί υπάρχει πρόβλημα τώρα, αν έχει η τρίτη ηλικίου 2-3 μαθητές, γενικά και η προετοιμασία του μαθητή είναι κάπως δύσκολη. Βέβαια, φιλότιμα συνεργάζονται με τους συναδέλφους εκπαιδευτικούς που βρίσκονται εκεί πέρα. Πάρα πολύ έχω να λέω τα καλύτερα λόγια. Ναι. Και οι Δήμοι βοηθάνε προς αυτή την κατεύθυνση. Να πω ειδικά στο Δήμο σας εκεί πέρα υπήρχε και τμήμα που κάπου 80 μαθητές με 20 καθηγητές δούλευαν ασταμάτητα, φιλοκερδώς και λοιπά, κάνοντας μαθήματα όλη τη χρονιά, έτσι. Ναι, το ξέρουμε αυτό. Κατά αυτό, ίσως να το ξέρετε, αλλά υπάρχει. Για μένα το γνωρίζω, ας πούμε, και ήταν πάρα πολύ καλό. Και για τους συναδέλφους, να τους επενέσω και να επικροτώ κάθε τέτοια ενέργεια. Και από τη μεριά του Δήμου, που διοργάνωσε έτσι κοινωνικό φροντιστήριο για τους μαθητές κλπ. Μάλιστα. Γιατί είναι δύσκολα τα πράγματα και οπωσδήποτε βοηθάνε τέτοιες κινήσεις. Απλά μια τελευταία ερώτηση, γιατί πρέπει να κλείσουμε λόγω του χρόνου. Ωραία. Λίγο γρήγορα, έχουμε ένα λεπτό. Για τη νέα χρονιά, πώς βλέπουμε την όλη η ανθρωπογεωγραφία στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση? Θα έχουμε προβλήματα ή όχι? Η πρώτη εικόνα που έχετε αυτή τη στιγμή, σε κενά. Ναι.
Γενικά είμαι αισιόδοξος και τα βλέπω πάντοτε με καλή διάθεση, σαν να πηγαίνω πρώτη φορά. Να σας πω ότι από ό,τι έχει κάνει εξαγγελία στο Υπουργείο, να έχουμε τους πρώτους αναπληρωτές την πρώτη εβδομάδα, δηλαδή πολύ καλύτερα από τις προηγούμενες χρονιές. Και εμείς, ενώ πέρυσι στις Κυκλάδες, στη δευτεροβάθμια, δούλεψαν κάπου 340 αναπληρωτές, φέτος χρειαζόμαστε, τα κοινά μας είναι 230, αρκετά λιγότερα, και αν στείλουν και νωρίς, θα κουμπώσουν, όπως λέμε. Και η εκπαίδευσή μας πιστεύω να ξεκινήσει νωρίτερα, που θα έχουμε πολλαπλά εκπαιδευτικά ωφέλη για τους μαθητές μας, και οπωσδήποτε το έργο αυτό της εκπαίδευσης, που όλοι μας οι Έλληνες πονάμε και δίνουμε το εστέρημά μας να είναι καλύτερο, θα πιάσει περισσότερο τόπο. Ωραία. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ, αλλά ο χρόνος δυστυχώς στον αέρα είναι λίγο παράξενος. Ελπίζω να ξαναπούμε πάλι σύντομα. Για τα παιδιά. Για τα παιδιά, όχι μόνο της Νάξου και των Μικρών Κυκλάδων, αλλά για όλα τα Κυκλαδονήσια που τα πήγαν καλά με τόσες δυσκολίες που έχουμε, βλέπετε κι εσείς, και πολλά πράγματα τα οποία δεν είμαστε τόσο σαν είμαστε το κέντρο της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης και των άλλων μεγάλων πόλεων. Ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς. Να είστε καλά και σας ευχαριστώ πολύ. Και εγώ. Γεια σας.